να πάμε στο Ρέθυμνο, εκεί όπου είναι η Εύη Παρακεντάκη. Και σήμερα, Ευάκη μου γλυκό, πού θα με πας παρασκευιάτικα και τι θα φάμε? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, γυναίκες μου όμορφες. Χρόνια μας πολλά. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πατέρα Λεωνίδα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αυτής της εκπομπής έχω ζήσει φανταστικές στιγμές, γνωρίζοντας αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους, και ανυπομονώ να τους γνωρίσετε κι εσείς μαζί μου. Είναι πραγματικά άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο. Άχ, θα το δεις, Ζινάκη μου, όταν θα έρθεις Κρήτη, θα σε πάω σε όλους να τους γνωρίσεις έναν έναν. Παρακαλώ. Βρισκόμαστε στο νομό Χανίων, στην επαρχία από Κόρονα. Έχουμε έρθει στον Άγιο Ραφαήλ για να γνωρίσουμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Ένα σπάνιο ιερέα, τον πατέρα Λεωνίδα, που είναι μια μεγάλη αγκαλιά για όλους τους λαβωμένους. Ήρθαμε όμως και για άλλο λόγο. Ξέρετε, εγώ ζουζουνίζω γύρω από το φαγητό. Ήρθαμε να μάθουμε τα μυστικά του χαρουπιού και του χαρουπόμελου. Τι λέτε, πάμε να τον συναντήσουμε? Με τη βοήθεια του Θεού βρισκόμαστε στο ναό της Παναγίας, της Γιάτρισσας, στην Κιβωτό. Αυτά τα ψωμάκια που βλέπετε με το σταυρό και το λουλούδι εδώ, μαζί με το σταφύλι που είναι φτιαγμένο εδώ, είναι ακριβώς το ψωμί, ο άρτος της Παναγιάς. Είναι αυτό που δίδανε τα μοναστήρια τα παλιά χρόνια σε όλο τον κόσμο, στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Πουλήσατε την προσωπική σας περιουσία για να φτιάξετε. Έτσι. Είχα το χώρο αυτό. Σκέφτηκα τι θα κάνω. Δυστυχώς, τότε τα χωριά δεν δεχότανε τους ανθρώπους, τους ναρκωμανείς, τους αλκοολικούς να πάνε στο χωριό και να κάτσουν στο καφενείο. Και έτσι, όταν πια περάσανε τα χρόνια, φτιάξαμε ζώα, φτιάξαμε μια φάρμα στρωτοκαμήλων. Κάποια στιγμή, μέσα στη φιλοξενία που κάναμε, είχαμε και ένα παιδί το οποίο αρρώστησε από καρκίνο και πήγε στο νοσοκομείο, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπου εκεί μας λέει ο γιατρός ότι το παιδί τελειώνει. Το παιδί σήκωσε το χέρι του και μου δώσε μια γροθιά και μου λέει: «Είμαι καλά». Ο γιατρός τότε πλησιάζει, γιατί το παιδί κρατούσε κάτι εδώ στην αγκαλιά του. Αυτό που κρατούσε ήταν μια εικόνα της Παναγίας, της γιάτρισσας. Του λέει: «Τι είναι αυτό, πού το βρήκες?» Λέει: «Μια γιαγιά μπήκε μέσα, μια γιαγιά, και μου το έδωσε αυτό». Και ξεκινήσαμε σιγά σιγά και κάναμε αυτή την εκκλησία. Βρισκόμαστε λοιπόν στο λόγο που ήρθα εδώ. Εδώ εμένα με έφερε το χαρουπόμελο. Πείτε μου λοιπόν τι γίνεται με αυτή τη χαρουπιά της Παναγιάς. Κοιτάξτε, όταν εδώ πήρα την περιοχή αυτή, όλοι μου λέγανε: «Τι πήρες, πήρες βράχια, πήρες βουνά». Όταν είδα τις χαρουπιές εδώ, τις βελανιδιές, τις αγριολιές, τις αγρουλίδες, τόσο πολύ μου άρεσε και έλεγα: «Δόξα τω Θεώ, αυτός είναι ο παράδεισος». Μεταξύ λοιπόν το δέντρο που συνάντησα ήταν η ευλογημένη χαρουπιά. Τι φτιάχνουμε εδώ, πατέρα Λεωνίδα? Με αυτό που κάνουμε τώρα μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια. Εμείς είμαστε μια οκταμελή οικογένεια, που η μάνα μας, όταν ήθελε να μας κορτάσει και να μας δώσει κάτι πολύ γρήγορα, γιατί υπήρχε φτώχεια την εποχή εκείνη, έκανε κάτι πολύ απλό και πολύ γρήγορο. Τι έκανε? Έπαιρνε αλεύρι, έπαιρνε χαρουπάλευρο. Κύριε Ελένη, θα μου βάλεις το χαρουπάλευρο? Βάλε, κύριε Ελένη. Το ανακατεύεται, βάζαμε αλάτι. Ναι. Λίγο αλάτι. Αυτό είναι. Λίγο αλάτι. Λίγο χαρουπόμελο. Μάλιστα. Και το χαρουπόμελο ήταν απαραίτητο μαζί με το αλεύρι για να το γλυκάνει. Και έτσι, ναι, εντάξει. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Νεράκι λίγο για να μπορεί να το ανακατέψετε, ναι. Και συνεχεία. Γρήγορα, γρήγορα, ευγαίνανε οι τηγανίτες και βάζαμε από πάνω χαρουπόμενο. Τι λέτε,
Θέλετε να δοκιμάσουμε? Βέβαια, για να δούμε. Για να δούμε. Η καμπάνα καλεί τον άνθρωπο να έρθει μέσα στο χώρο του Θεού. Γιατί οπωσδήποτε γεννιόμαστε, θα φύγουμε. Σαν χωματένιοι άνθρωποι, λοιπόν, μας καλεί ο Θεός να πάμε κοντά Του και μετά να προχωρήσουμε. Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρόση και την πόση των δούλων Σου, διότι είσαι Άγιος πάντοτε νυν και αίκιος αιώνας των αιώνων. Να είστε καλά, καλή όρεξη. Έχουμε τα αγαθά του Θεού μπροστά μας. Είναι τα αγαθά της κριτικής γης και του αποκόρωνα που έχουμε εδώ. Σε αυτό το τραπέζι έμαθα κάτι πολύ σημαντικό. Ότι για να στέκει ετούτος ο κόσμος, οι καλοί άνθρωποι πρέπει να είναι κατά ένας έστω περισσότεροι από τους κακούς. Και πιστέψτε με, σε αυτό το τραπέζι βρήκα μόνο καλούς ανθρώπους. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Σε ψηλό βουνό, σε